Μία νέα κρίση, με αδιόρατη τουλάχιστον επί του παρόντος εξέλιξη, ευρίσκεται εντός των τυχών της ανθρώπινης ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο. Εικόνες βγαλμένες μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας και αφηγήσεις γνωστές από τα βιβλία της ιστορίας τείνουν να γίνουν η καθημερινότητά μας, μέσα κυρίως από τους τηλεοπτικούς δέκτες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φόβος, ανησυχία, αγωνία. Αυτές τις ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής, όπου πάντοτε ο πειρασμός δουλεύει, η απάντηση στην υφιστάμενη πλέον δοκιμασία έρχεται όπως πάντοτε από τον Λόγο του Θεού. «Γίνες Θεούν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστέρε». Επίκαιρος, δυνατός, διδακτικός αλλά και αποκαλυπτικός ο Λόγος του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι εδώ, ζώσα, δραστήρια, προσευχομένη αδιαλείπτως, στηρίζουσα τον άνθρωπο σε όλες τις ανάγκες του. Η πίστη στο Θεό και η επιστήμη ως δώρον του Θεού ευρίσκονται σε μία διακεκριμένη συλλειτουργική ενότητα και σχέση, καθώς και οι δύο υπηρετούν τον διφυή άνθρωπο. Στην κρίση λοιπόν που σήμερα ως κριτήριο και του πολιτισμού μας δοκιμάζει πολυεπίπεδα για μία ακόμα φορά τις αντοχές μας, ο Λόγος του Χριστού δίδει και πάλι απαντήσεις ζωής. Καλούμεθα όλοι μας, αδελφοί μου, να γίνουμε πιο φρόνιμοι, πιο συνετοί, να σταθούμε δηλαδή με περισσότερο σεβασμό σε ό,τι η ανθρώπινη επιστήμη με πολύ κόπο προσφέρει στην ανθρωπότητα, είτε στο επίπεδο της πρόληψης, είτε της προφύλαξης, είτε τέλος της θεραπείας της νέας αυτής ασθένειας, που ελπίζω ότι δεν θα αργήσει να έλθει. Μια σοβαρής πράγματι ασθένειας, που με έναν τρόπο λυτρωτικό και εξαγνιστικό, έρχεται να μας υπενθυμίσει τα όρια μας, να ταπεινώσει ίσως διδακτικά την υπέρμετρη αυτοπεποίθησή μας και κυρίως να μας παιδαγωγήσει σε αξίες που είχαμε σχεδόν ξεχάσει, ζώντας μέσα στην παραζάλη μιας ζωής χωρίς το άρωμα της αιωνιότητος. Αγάπη, ανεκτικότητα, κατανόηση, αλληλεγγύη, ατομική και κοινωνική ευθύνη, ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπόν μας, ακόμη όμως περισσότερο έρχεται η νόσος αυτή να μας διδάξει την δύναμη της πίστεως, την ομορφιά της προσευχής, το μεγαλείο της καινοτικής αγάπης, την παρηγορία της υπομονής στη θλίψη, την αισιόδοξη προοπτική σε ό,τι φαίνεται αδιέξοδο, την υπέρβαση του φόβου μέσα από την βεβαιότητα ότι ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού έχουμε Πατέρα Φιλόστοργο και Παντοδύναμο που όχι μόνο μπορεί, αλλά κυρίως θέλει να μας βοηθήσει. Αυτή είναι η φρονιμάδα που σήμερα υποδεικνύει ο Χριστός. Αυτή που δεν καταργεί την ανθρώπινη σοφία, αλλά την αγιάζει, την φωτίζει, την πολλαπλασιάζει. Φρόνηση στην παρούσα κρίση σημαίνει ότι εφαρμόζω με προσοχή και σχολαστικότητα όλες τις συστάσεις των υπευθύνων προσώπων, ιατρών και ειδικών επιστημόνων. Δεν εκθέτω τον εαυτό μου ούτε και τους συνανθρώπους μου σε κινδύνους. Προσέχω την υγεία μου. Νοιάζομαι και για την υγεία του πλησίον μου. Αυτοπεριορίζομαι ελευθέρως όταν νιώσω αδιάθετος. Θωρακίζομαι με την πίστη μου στο Θεό. Προσεύχομαι θερμός για όλους εκείνους που νοσούν, αλλά και για εκείνους που θυσιαστικά αγωνίζονται στα ιατρικά εργαστήρια, στους θαλάμους των νοσοκομείων, στα επιτελικά διοικητικά κέντρα, να νικήσουν με τα όπλα της επιστήμης την ασθένεια και να περιορίσουν τον πόνο, την αγωνία, την ανησυχία, τον φόβο. Σε αυτή την δύσκολη μάχη, ενάντια σε έναν ύπουλο εχθρό που τον γνωρίσαμε, εάν τον γνωρίσαμε μόλις χθες, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ή περισσότερο να υποτιμήσουμε την παράμετρο που ονομάζεται θρησκευτική πίστη και ευλάβεια. Τα όρια και μάλιστα σε θέματα τόσο ευαίσθητα όπως είναι η πίστη ενός ανθρώπου δεν θα πρέπει να ξεπερνιούνται, πολύ περισσότερο να χλεβάζονται και να στοχοποιούνται. Θέλει προσοχή και διάκριση ώστε να μην υπερβαίνονται τα όρια και παραβιάζονται τα ιντέρνα σάκρα της εκκλησιαστικής ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει διαχρονικά αποδείξει σε αυτό τον τόπο
ότι και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης έχει και σύνεση, αλλά κυρίως αγάπη για τον άνθρωπο. Ο ιερότατος πυρήνας της χριστιανικής πίστεώς μας είναι η Θεία Λατρεία, η οποία κατατείνει προς ένα στόχο, την δια των θείων μυστηρίων και μάλιστα του κορυφαίου αυτών, την Θεία Ευχαριστία ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, το μυστικό σώμα του Χριστού, η κοινωνία της Θεώσεως δεν μπορεί να μεταβληθεί σε έναν ηθικοθρησκευτικό ή κοινωνικοφιλανθρωπικό σύλλογο, χωρίς λατρεία, χωρίς μυστήρια, χωρίς Χριστό, προσφέροντα και προσφερόμενο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως κοινότητα πίστεως και ζωής αυτοπραγματώνεται και υποστασιάζεται μέσα από τη λατρεία μας. Ο ναός και το ιερό θυσιαστήριο είναι και παραμένει το κέντρο της ζωής του κάθε χριστιανού. Στην παρούσα πρωτοφανή κρίση η Εκκλησία κάνει με πόνο ψυχής και πάλι την κενοτική της υπέρβαση και θυσία. Περιορίζει σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών την λατρευτική της διακονία. Δεν αργεί όμως το ιερό θυσιαστήριο. Όλες οι ακολουθίες στην τοπική μας εκκλησία θα τελούνται κανονικώς στον Μητροπολιτικό μας ναό, χωρίς όμως την φυσική παρουσία των πιστών, και θα αναμεταδίδονται καθημερινώς από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό Ράδιο Κιβωτός, που εκπέμπει στα 99,2 των FM. Τη δε Παρασκευή το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί, οι ιερές ακολουθίες των χαιρετισμών και της Θείας Λειτουργίας θα αναμεταδίδονται από τα δύο τοπικά τηλεοπτικά μας δίκτυα. Αναστέλλονται προσωρινώς και προς χάριν του υψίστου αγαθού της υγείας όλες οι πνευματικές δραστηριότητες του Μαξιμίου Ιδρύματος, οι κατηχητικές και αντιαιρετικές συνάξεις, η κύκληση μελέτης Αγίας Γραφής, η λειτουργία του Εκκλησιαστικού Κοιμηλιαρχείου και της Εκκλησιαστικής μας Βιβλιοθήκης. Καλούμε όλον τον λαό σε συστράτευση προσευχής, ώστε το έλεος του Θεού να διασκεδάσει, να διαλύσει δηλαδή τους κινδύνους της ενεστώσης ανάγκης. Κάθε απόγευμα στις 6, οι καμπάνες των εκκλησιών μας θα χτυπούν για να μας υπενθυμίσουν το καθήκον της προσευχής, έστω και στα σπίτια μας, που καλούνται να γίνουν κατοίκον εκκλησίες, όσοι η Ορθόδοξη παράδοση αιώνες τώρα μας διδάσκει. Καθημερινώς στις 9 το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Σερών, τελείται ήδη η Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία και αναμεταδίδεται από το Ράδιο Κιβωτός. Όλοι οι ιεροί ναοί μας θα είναι ανοιχτοί για την ατομική προσευχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί και από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Οι ιερείς μας, οι οποίοι έχουν λάβει ειδικές ποιμαντικές οδηγίες, είναι στους ναούς μας για να στηρίξουν τον λαό του Θεού. Τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως λειτουργούν για το κοινό από τις 11 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Οι φιλανθρωπικές δομές, το κοινωνικό παντοπολείο και το συσίτιο θα λειτουργούν κανονικώς. Το μεν κοινωνικό παντοπολείο κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, ενώ το συσίτιο θα προσφέρει καθημερινά σε πακέτο όσο φαγητό χρειάζεται. Η Εκκλησία ως χώρος και ζωή ελευθερίας διαθέτει απέραντη κατανόηση, διάκριση, σύνεση και αγάπη. Κανείς ποτέ πιστός δεν αναγκάστηκε να εκκλησιαστεί, πολύ δε περισσότερο να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων τα οποία χαρίζουν ζωή και μόνον ζωή και μάλιστα στην πληρότητά της. Η ελευθερία στην Εκκλησία είναι δώρο, είναι πρόσκληση, είναι άθλημα ζωής. Μεγάλη λοιπόν προσοχή από όλους μας και για όλα. Νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Ας διδαχθούμε από την πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας μας την ευλογημένη και συνετή τακτική των Αγίων Πατέρων μας. Αυτό χρειάζεται πάντοτε ο άνθρωπος και μάλιστα σε περιόδους πειρασμών και κρίσεων. Πίστη και λογική, ακεραιότητα και φρόνηση, ψυχραιμία και εγρήγορση, ελπίδα και εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεραίοι και σεραίες,
μετανοίας ο καιρός και δεήσεως η ώρα. Ας πυκνώσουμε όλοι τις προσευχές μας προς τον Κύριό μας, ώστε συντόμως να έλθει η φιλάνθρωπη απάντηση του ουρανού, που θα απομακρύνει την παρούσα απειλή. Είμαι βέβαιος ότι το πικρόν της παρούσης δοκιμασίας θα φέρει πολλούς ουρανίους γλυκασμούς στην ζωή μας. Ας εφαρμόσουμε με σχολαστικότητα ό,τι οι ειδικοί επιστήμονες, οι ιατροί και η πολιτεία συστήνουν για τον έλεγχο της επιδημίας και την διαφύλαξη του υψίστου αγαθού της υγείας. Ο επίσκοπός σας και όλοι οι ιερείς σας προσευχόμεθα εκτενώς και μέσα από όλη την ψυχή μας προς τον Κύριο. Σας καλώ να συναντώμεθα όλοι καθημερινώς στις κατηδίαν προσευχές μας, ως μέλη του Σώματος του Χριστού της Εκκλησίας μας, η οποία καλεί όλους μας σε συστράτευση προσευχής, αγάπης και αλληλεγγύης. Η απογευματινή καμπάνα που θα χτυπά στις 6 θα είναι μία υπενθύμηση προς όλους μας για το ιερό αυτό καθήκον της προσευχής. Καθημερινώς επίσης, ενώπιον της ιεράς και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Ιεροσολυμητήσης στον Μητροπολιτικό μας Ναό και η ήδη ακίμητη λαμπάδα υπέρ ολοκλήρου της πόλεώς μας, της Μητροπόλεώς μας, της πατρίδος και του κόσμου ολοκλήρου. Εμπιστεύομαι με όλη την δύναμη της ψυχής μου όλες τις προσευχές και τις ελπίδες μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, με τις πρεσβείες της οποίας είμαι βέβαιος ότι συντόμως η ενεστώσα δυσκολία θα ξεπεραστεί. Αμήν. Το επόμενο μήνα έχουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Έχετε πει το Πάσχα. Τι θα γίνει με τις ιερές ακολουθίες την εβδομάδα? Θα περιμένουμε. Έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Μέχρι τότε πιστεύουμε, ελπίζουμε, προσευχόμεθα τα δεδομένα να έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Ας έχουμε λοιπόν υπομονή. Για τον Ευαγγελισμό, στο ναό ιδίως που γιορτάζει στην Ευαγγελίστρια, το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δυστυχώς, χωρίς την παρουσία του κόσμου, δηλαδή ένας ιερεύς και ο ιεροψάλτης, θα τελέσει την Θεία Λειτουργία όπως πρέπει. Και μετά εμείς ως τοπική εκκλησία έχουμε αποφασίσει στο Μητροπολιτικό μας ναό να τελέσουμε τη δοξολογία. Ο επίσκοπος, δύο ιερείς και ο ιεροψάλτης. Έχω παρακαλέσει και εκπροσώπους των φορέων και των αρχών της περιοχής, δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, να δούνε την δυνατότητα που έχουν αντιπροσωπευτικώς να είναι παρόντες στην δοξολογία. Όπως και να έχει όμως, αν υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία, εμείς έχουμε ιερό καθήκον, έστω και μόνοι μας, να τελέσουμε τη δοξολογία τη μεγάλη αυτή ημέρα. Δεν θα είμαστε 10 άτομα ούτως ή άλλως. Αν μετρήσετε όσους σας είπα, είμαστε πολύ λιγότεροι.